Αν εμπλέκεται, θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Αντιδήμαρχο Λαμίων, τον κύριο Ριζάκο. Καλησπέρα, κύριε Ριζάκο. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινα, και σε εσάς και στους τηλεθέατες. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το ξέρετε το θέμα. Υπάρχει έξαρση. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν τις τελευταίες ημέρες λόγω του καιρού. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα όρια ευθύνης σας, αν υπάρχουν, γιατί έγιναν και πολλά τηλεφωνήματα στο σταθμό και από τη Μεγάλη Βρύση και από τη Ροδίτσα και από το Παγκράτη και από άλλες περιοχές ότι είχαν ενοχλήσει, κύριε Ριζάκο. Και το πρώτο πράγμα που πάει στο μυαλό των περισσότερων και το ξέρετε είναι τι κάνει ο Δήμος. Ωραία. Σωστά, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι, και εγώ σήμερα προσωπικά έγινα δέκτης πολλών παραπώνων σε ό,τι αφορά την όχληση που είχαμε τα δύο τελευταία 24 ώρα. Είναι όμως γεγονός και είναι ξεκάθαρο ότι την ευθύνη καθαρά την έχει η περιφέρεια σε ό,τι αφορά την κουνοποκτονία. Ο Δήμος δεν εμπλέκεται. Ο Δήμος προσπαθεί να έρχεται σε επαφή αυτό που το ζητάει η περιφέρεια, αυτό που το ζητάει ο εργολάβος που έχει αναλάβει την καταπολέμηση, όπου μπορεί να βοηθάει, αλλά δεν έχει καμιά ευθύνη. Απαγορεύεται ο Δήμος να παρέμβει μόνος του σε ό,τι άρα αφορά. Άρα την αποκλειστική ευθύνη την έχει η περιφέρεια. Αυτό λέμε, έτσι κύριε Ριζάκο. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, εγώ ήρθα σήμερα σε επαφή με τον κύριο Μπακομήτρο, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κουνοποκτονία. Ναι. Είναι ένας παλιός μου συνεργάτης από την περιφέρεια. Του μετέφερα το πρόβλημα, είχε και αυτός γίνει γνώστης. Έχουν αρχίσει ψεγασμοί από τις 15 Μαρτίου, αλλά το πρόβλημα είναι, από ό,τι αναφέρθηκε, η υψηλή θερμοκρασία αυτών των ημερών, και επειδή θέλω έτσι να ενημερώσω και τους πολίτες, οι πληροφορίες που έχουμε ότι είναι σε 2-24 ώρα περίπου, ναι, με τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει θα αλλάξει η εικόνα. Όμως αυτό θα το δούμε. Εμείς είχαμε προηγηθεί. Εσείς επικουρικά, ή αν χρειαστεί δηλαδή, λοιπόν, να συνδράμετε με κάποιο τρόπο μέχρι εκεί. Εμείς μπορούμε, ναι, με τους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων που συνήθως εμπλέκονται. Και είχε γίνει καμία προετοιμασία σε αυτό, κύριε Ριζάκο? Είχε γίνει μία συνάντηση και μία ενημέρωση που παρευρισκόταν και ο κύριος Μπακομήτρος και ο εργολάβος, ώστε όπου υπάρχουν αισθησίες, όταν θα πηγαίνει το συνεργείο, ναι, να ενημερώνεται ο πρόεδρος του κάθε διαμερίσματος, μήπως υπάρχει κάποια άλλη αιστεία που δεν την γνωρίζει η εργολαβία, να πάει να κάνει παρέμβαση, να έχουμε μία επαφή. Αλλά καθαρά όμως την ευθύνη, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, την έχει η περιφέρεια σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση. Λοιπόν, πάντως, επειδή και είστε υπεύθυνος του Πρασίνου, κύριε Ριζάκο, εγώ θα πω ότι οι δημότες πρέπει να πάρουν και μέτρα αυτοκαθαρισμού, αυτοπροστασίας, συντήρησης των χώρων τους. Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Εντάξει, έχει η περιφέρεια την μεγάλη ευθύνη, αλλά καλό είναι να μην δημιουργούμε κι εμείς αιστείες. Κύριε Βούτσινε, με την επικοινωνία που είχα σήμερα με τον κύριο Μπακομήτρο, του μετέφερα και τον παρακάλεσα, όταν τα συνεργεία θα είναι μέσα στον ιστό της πόλης, παράλληλα να μοιράζουν και φυλάδια, αυτά τα οποία θα είναι χρήσιμες οδηγίες για τους συμπολίτες μας, ώστε αν από την πλευρά τους χρειάζεται κάπου να μην υπάρχει μια έτσι εστία, να υπάρχει ένα νερό, σε ένα κουβά, σε ένα λάστιχο κάπου, αυτά να απομακρυνθούν για το καλύτερο για τους συμπολίτες. Γιατί σηκώνουμε το τηλέφωνο και εδώ και οι συνεργάτες, ρε παιδιά, πείτε στο Δήμο τι γίνεται με τα κουνούπια. Αυτό λέγανε, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που αναφέραν, κύριε Ριζάκο, και γι' αυτό σας κάλεσα να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, όχι να μεταθέσουμε τις ευθύνες, αλλά να ξέρει και ο κόσμος ποιος έχει τον κύριο ρόλο σε αυτήν την κύριο ρόλο τον έχει η περιφέρεια. Ωραία. Όπου μας ζητηθεί εμάς η βοήθεια σε επίπεδο αυτό που είπαμε, οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων, όπως είχε γίνει η συνάντηση αυτή, κάποιες συναντήσεις που μπορούμε εμείς να τις διοργανώσουμε και να γίνει ενημέρωση από την περιφέρεια, δεν έχουμε κανένα λόγο. Είμαστε δίπλα στην περιφέρεια, έχουμε συνεργασία, αλλά καθαρά το κομμάτι αυτό όμως είναι δικό της. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Ριζάκο. Θα τα πούμε και με αγροτικά ζητήματα. Είναι πολλά το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει, γιατί θα προηγηθεί αυτές τις ημέρες θα γίνει μία συνάντηση για την ενημέρωση σε ό,τι αφορά την ΚΑΠ για το 2016. Είναι την Πέμπτη που μας έρχεται. Ναι. Είναι συνεργασία του ΠΚΠ μαζί με το Δήμο. Θα μας δοθεί ευκαιρία όμως αυτό να το πούμε στη συνέχεια, για να παρευρεθούν συνάδελφοι αγρότες για να μπορέσουν να ενημερωθούν. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα ακόμη ρεπορτάζ τώρα να δούμε την χρηματοδότηση για το